Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο διάστημα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ήχος? Πώς μπορεί όλο αυτό να επηρεάσει ανθρώπους γύρω μας? Είναι αναγκαία τελικά η υποστήριξη και η συνεργασία στο διάστημα, ή μήπως όχι? Καλώς ήρθατε στην ανατομία ενός παιχνιδιού. Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα στο κανάλι Television. Η αλήθεια είναι ότι όπως έχω πει, δεν θέλω να κάνω reviews τόσο πολύ στο κανάλι, αλλά είναι κάποια παιχνίδια που έχουν ξεχωρίσει αυτή τη χρονιά για μένα και προσπαθώ να δω και τις κανόνες μου πάνω στα reviews. Έκανα λοιπόν το Oceans που μου ήρθε από το Kickstarter και έκανα επαιτειακό στο Double για τα 3 χρόνια του καναλιού. 3 χρόνια όχι όμως με επιτραπέζια, μην το μπερδεύουμε. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για ένα παιχνίδι που έχει ανέβει πάρα πολύ γρήγορα και ανεβαίνει συνέχεια. Δηλαδή, πριν κάνα μήνα που το κοιτούσα, ήταν στο Board Game Geek κάπου στην θέση 300-350 κάπου εκεί κοντά και ήδη πάει εκατοστάδα στο full. Και δίκαια ή όχι, θα σας πω τη γνώμη μου στο τέλος, αφού πρώτα μιλήσουμε για το παιχνίδι. 2 κόπες όπως βλέπετε. Αυτή είναι για δώρο και αυτή είναι η δικιά μου. Να μιλήσουμε για το The Crew. Το ξέρατε, The Quest for Planet 9. Το ξέρατε γιατί αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στην κατηγορία των μπαζοπαίχνιδων. Θα σας εξηγήσω σε λίγο το μηχανισμό πάνω σε αυτό. Ή στα αγγλικά, Trick Taking Game. Δηλαδή, πολύ γνωστά παιχνίδια αυτής της κατηγορίας είναι το Bridge, το Whist, οι κούπες, για όσοι είστε πάνω από 30 και έχετε τελειώσει τον υπολογιστή όταν ακόμα δεν είχαμε ίντερνετ, και στα επιτραπέζια το Wizard, πολύ γνωστό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα για το επιτραπέζιο και μετά θα σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας πω κάτι για το παιχνίδι που δείχνει το πόσο έχουν ασχοληθεί με τη λεπτομέρεια και αυτό είναι κάτι που το εκτιμούμε φαντάζομαι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα επιτραπέζια. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας δείξω και που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το παιχνίδι έρχεται με 5 διαφορετικά set καρτών, δηλαδή διαφορετικό χρώμα. Όπως σας είπα, ένα παιχνίδι που υπάρχει αιώνες και το παίζει στην τράπουλα, δηλαδή με τα καρό, κούπες, μπαστούνια και τα τριφύλλα, σπαθιά. Οπότε και εδώ έχουμε τον ίδιο μηχανισμό και απλά προσθέτει και τα Jokers που υπήρχαν, ας πούμε, στο Wizard, παραδείγματος χάρη. Έχουμε δηλαδή μια παραλλαγή των βασικών αυτών παιχνιδιών. Αλλά κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση και μπράβο τους είναι ότι αν δείτε εδώ πέρα, αν δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τα χρώματα στις κάρτες, έχουμε τα σύμβολα. Και άμα δείτε, έχουν βάλει διαφορετικά σύμβολα. Εδώ έχω βάλει πράσινο, κίτρινο. Είδατε, εδώ έχουν σταυρό στα κίτρινα, τριγωνάκι, τετράγωνο και κύκλο. Και μπράβο τους και πολύ έξυπνο αυτό που κάνανε. Πάμε τώρα να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι. Στο The Crew λοιπόν βρισκόμαστε στο διάστημα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό που υπάρχει ένας κανόνας φυσικά στο παιχνίδι θα σας τον εξηγήσω σε λίγο. Υποτίθεται ότι στο παιχνίδι πολύ συχνά αναφέρεται το logbook που είναι μια μορφή campaign που μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν 50 missions. Αν από αυτά τα missions αισθάνεστε ότι κάποια δεν σας κάνουν ή θέλετε να παίζετε ένα συγκεκριμένο, φυσικά μπορείτε πάντα να κάνετε αυτή την επιλογή. Αν όμως, εγώ θα πρότεινα να παίζετε το campaign από την αρχή μέχρι το τέλος και νομίζω είναι και καλύτερη επιλογή. Τώρα, πριν από κάθε mission, αυτό που κάνουμε είναι ανακατεύουμε την τράπουλα και μοιράζουμε τα φύλλα στους παίχτες. Στα μπαζοπαίχνιδα λοιπόν, ο πρώτος παίχτης καθορίζει το χρώμα που πρέπει να παιχτεί. Ένα καλό παράδειγμα τώρα για να παίξουμε
είναι αυτό εδώ. Να παίξει παραδείγματος χάρη αυτός ο παίχτης να ξεκινήσει. Άρα, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες πρέπει αναγκαστικά να παίξουν πράσινο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έπαιξε ο πρώτος παίχτης 5 πράσινο. Ο επόμενος, όπως βλέπετε, έχει μόνο ένα, άρα θα παίξει το 3. Εδώ, όπως βλέπετε, αυτός ο παίχτης δεν έχει καθόλου πράσινα. Άρα, τι κάνει? Έχει την επιλογή να παίξει μια οποιαδήποτε κάρτα ή να παίξει μπαλαντέρ. Εμείς θα δείξουμε, παραδείγματος χάρη, και τις δύο περιπτώσεις για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το παιχνίδι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ρίχνει τώρα τον μπαλαντέρ. Και ο τελευταίος ρίχνει, έχει πολλά πράσινα, θα ρίξει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Κερδίζει τον μπαλαντέρ. Τον μπαλαντέρ υπερτερεί τον άλλον, δηλαδή ο πύραυλος. Στο παιχνίδι μας θεωρείται ως μπαλαντέρ. Αν τώρα αυτός ο παίχτης, αντί για μπαλαντέρ, έριχνε ένα οποιοδήποτε χρώμα, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το χρώμα που έριξε. Ακόμα και αν είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει την μπάζα, την κερδίζει ο παίχτης που έριξε το μεγαλύτερο αριθμό στο χρώμα που έριξε πάντα ο πρώτος παίχτης. Αν, παραδείγματος χάρη, ο τελευταίος παίχτης είχε παίξει το εξάρι, θα έπαιρνε αυτός ο παίχτης την μπάζα. Λοιπόν, τώρα, στο παιχνίδι μας. Όπως είπαμε, είναι συνεργατικό. Ο παίχτης που έχει τον πύραυλο με τον αριθμό 4 είναι ο commander. Αν κάποιος παίχτης, να προσθέσω, ξεκινήσει και ρίξει πρώτος πύραυλο, πρέπει και οι υπόλοιποι παίχτες να ρίξουν πύραυλο. Είναι υποχρεωμένοι να ρίξουν πύραυλο. Αν έχουν. Αν δεν έχουν, μπορούν να ρίξουν οποιοδήποτε χαρτί. Ο πύραυλος με τον αριθμό 4 είναι το μεγαλύτερο μπαλαντέρ. Σε περίπτωση δηλαδή που βρεθούν πολλοί πύραυλοι στην ίδια μπάζα, ο μεγαλύτερος αριθμός κερδίζει. Το παιχνίδι μας λοιπόν είναι συνεργατικό. Αυτό σημαίνει ότι στη μία πλευρά, όπως βλέπετε, έχουμε τους κανόνες, στην άλλη έχουμε το campaign. Πριν σας μιλήσω για το campaign και πώς γίνεται, θα πω εδώ ότι το παιχνίδι παίζει. Έχει μια παραλλαγή για δύο παίχτες, όπου παίζουν δύο παίχτες και υπάρχει ένα artificial intelligence που φτιάχνεις ένα ντεκάκι. Επειδή το παιχνίδι θεωρείται πιο εύκολο με τρεις, υπάρχει ένας κανόνας που το κάνει πιο ισορροπημένο, ώστε να μην είναι τόσο εύκολο. Με 5 πάλι, επειδή θεωρείται πιο δύσκολο, υπάρχει ένας κανόνας που το κάνει λίγο πιο εύκολο. Τι γίνεται λοιπόν? Έχουμε το logbook, όπου εδώ μπορούμε να βρούμε κάποιες αποστολές. Ανοίγουμε, μας εξηγεί το τι γίνεται σε κάθε αποστολή. Οι πρώτες 6 είναι τελείως δοκιμαστικές. Και η κάθε αποστολή μας λέει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Κατά κύριο λόγο, αυτό που συνήθως πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε μια μπάζα. Όταν πρέπει να κερδίσουμε μια συγκεκριμένη μπάζα, ανακατεύουμε αυτό το ντεκάκι. Αυτό το ντεκάκι έχει μέσα τις 36 κάρτες που είναι μόνο με αριθμούς. Οι βασικές, όπως βλέπετε, είναι 40, που είναι 9 σε 4 χρώματα και 4 πύραυλοι. Και μετά τι κάνουμε? Ανάλογα με την αποστολή που θα παίξουμε, ανοίγουμε κάποιες κάρτες. Ας υποθέσουμε εδώ είναι έτσι, και μάλλον για να φάνει λίγο έτσι πιο διαφορετικό. Σαφώς όλοι οι παίχτες έχουν κλειστά φύλλα. Να το αναφέρω και αυτό, να μην έχουμε κάποιο θέμα. Αν είμαστε έτσι και έχουμε να παίξουμε αυτές τις μπάζες, ξεκινώντας από τον commander, ο commander πρέπει πρώτα να διαλέξει ποια από τις δύο νομίζει ότι μπορεί να κάνει. Μετά ο αμέσως επόμενος παίχτης, clockwise, διαλέγει την επόμενη. Τώρα έχουμε μόνο δύο, παραδείγματος χάρη σε αυτή τη φάση, αν ο commander έπαιρνε το 2, ο επόμενος παίχτης αναγκαστικά παίρνει αυτή που περισσεύει. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή η μπάζα πρέπει να κερδιθεί πρώτη, προσέξτε, η μπάζα με αυτόν τον αριθμό. Έτσι, δηλαδή έχουμε το πράσινο 9, το οποίο είναι εδώ. Κάποιος πρέπει να κερδίσει αυτή την μπάζα, προσέξτε, όχι με αυτό το φύλλο, απλά να περιέχεται αυτό το φύλλο σε αυτήν την μπάζα. Νομίζω είναι κατανοητό, έτσι. Και πρέπει να κερδιθούν με αυτή τη σειρά, γι' αυτό υπάρχει το 1 και το 2, συγκεκριμένα σε αυτό εδώ. Γι' αυτό είναι, όπως βλέπετε, υπάρχουν και άλλα συμβολάκια, τα οποία είναι μέσα στο campaign και εξηγούνται και πολύ εύκολα. Άρα, δεν μας ενδιαφέρει κάθε φορά πόσα χαρτιά θα παίξουμε από το χέρι μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει
είναι να κερδιθούν αυτά τα δύο με τη σειρά που πρέπει. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή αν παραδείγματος χάρη κάποια στιγμή κερδιθεί αυτό πρώτο αντί για αυτό, τότε χάνουμε το mission, χάνουμε την αποστολή. Τι γίνεται τώρα, να σας εξηγήσω και τι κάνουν αυτά εδώ τα φύλλα. Αφού ανοίξουμε τις κάρτες και αφού πάρουμε ο καθένας την μπάζα που νομίζω ότι μπορεί να κάνει, έχουμε το δικαίωμα πριν την αρχή κάθε μπάζας να επικοινωνήσουμε και να δώσουμε ένα στοιχείο στους συμπαίχτες μας. Πώς γίνεται αυτό? Κατεβάζουμε μια κάρτα, παραδείγματος χάρη μισό λεπτό να κλείσω εδώ και ας υποθέσουμε... Κατεβάζουμε μια κάρτα λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι ο παίχτης αυτός κατεβάζει μια κάρτα. Παίρνουμε αυτό το συμβολάκι και ανάλογα που θα το βάλουμε λέμε κάτι στους υπόλοιπους συμπαίχτες μας. Αν αφήσουμε το communication token εδώ, σημαίνει ότι είναι η μεγαλύτερη κάρτα αυτού του χρώματος που έχουμε στο χέρι μας. Εδώ στη μέση σημαίνει ότι είναι η μοναδική κάρτα αυτού του χρώματος που έχουμε στο χέρι μας και εδώ σημαίνει ότι είναι η μικρότερη. Υπάρχει μέσα κανόνας, να φέρω εδώ για να καταλάβετε το πόσο διαφορετικά παίζει κάθε αποστολή, που σου λέει ότι παραδείγματος χάρη οι επικοινωνίες δεν είναι τόσο καλές, άρα παίζεις ξερή μια κάρτα χωρίς να δείξεις αν είναι η μικρότερη, μεγαλύτερη, μοναδική σου κάρτα στο χέρι. Αφού λοιπόν το κατεβάσεις, παίρνεις αυτή, που όπως βλέπετε είναι ίδια όψης, τη βάζεις στο χέρι σου για να θυμάσαι ότι έχεις κάτω κάρτα. Από τη στιγμή που θα παίξεις αυτή την κάρτα, τη ρίχνεις, αφαιρείς και αυτή και μετά γυρνάς το communication token για να δείξεις ότι έχεις χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για αυτό το mission. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μια φορά από κάθε παίχτη. Και όπως είπα, το campaign αποτελείται από 50 αποστολές. Όπως βλέπετε υπάρχουν και άλλα συμβολάκια, δεν θα τα εξηγήσω όλα, θα πω παραδείγματος χάρη ότι αυτό μας βοηθάει αν συμφωνήσουμε όλοι να δώσουμε μια κάρτα στον παίχτη μας δεξιά ή αριστερά, αφού συμφωνήσουμε τη φορά όλοι οι παίχτες, αλλά προσθέτει συνένα στις απόπειρες που κάνουμε για να τελειώσουμε ένα mission. Και όπως βλέπετε εδώ στο campaign, βλέπετε, μπορούμε να κυκλώσουμε για να πάρουμε το συνένα, υπάρχει εδώ το συμβολάκι, και εδώ γράφουμε πόσες απόπειρες χρειαστήκαμε για να κάνουμε το κάθε mission. Μπορούμε, λέει μέσα το παιχνίδι, αν θέλουμε, να βάλουμε ένα ξερό 10 και ότι αυτό ήτανε, δεν θέλουμε να προσπαθήσουμε όλη αυτή την αποστολή, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να την καταφέρουμε. Και όπως σας λέω, υπάρχουν διάφορα που γίνονται. Αυτό που θεωρείται ότι πρέπει να είναι η μπάζα που θα πάρει κάποιος τελευταία. Αν είχαμε, παραδείγματος χάρη, εδώ περισσότερες, πάλι αυτές οι δύο πρέπει να γίνουν πρώτες, αυτές μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή. Έχει λίγο κάποια τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή, θα τα πούμε αυτά στο τέλος για το review. The Crew. Ας τα αφήσουμε εδώ μαζί με την άλλη την κόπια. Αυτό το παιχνίδι δεν το είχα... υποτίθεται ότι βγήκε στην Essen, έγινε ένας χαμούλης με αυτό και ξαφνικά πριν λίγο διάστημα, εδώ στο γκρουπάκι που έχουμε στην Ουτρέχτη, άρχισε να το παίρνει ένας και τελικά καταλήξαμε να το έχουμε πέντε. Έχω παίξει... ένα απόγευμα μόνο έχουμε παίξει και μια φορά που το δοκίμασα με τρεις αλλά για λίγο παίξαμε τις 5-6 πρώτες αποστολές. Και φτάσαμε κάπου περίπου μέχρι τη μέση. Να σας πω τώρα τη γνώμη για το παιχνίδι. Το θεωρώ καταπληκτικό παιχνίδι. Είναι πολύ εθιστικό, γιατί παίζει, ένας γύρος παίζει γρήγορα. Και για τα λεφτά που παίρνεις αυτό το παιχνίδι, είναι καταπληκτικό, θα σας πω γιατί. Γιατί. Πρώτα απ' όλα, αν δεν σας αρέσουν τα συνεργατικά και δεν έχετε χρόνο να αφοσιωθείτε σε ένα παιχνίδι για 10-15 ώρες που νομίζω ότι κρατάει το campaign, δεν νομίζω ότι είναι για σας. Το ξεχνάμε. Εγώ για τα λεφτά, αυτό, να σας πω ότι οι ξενόγλωσσες εκδόσεις στοιχίζουν κάπου στα 12-13 ευρώ. Είναι πολύ καλό value for money. Παρ' όλα αυτά έχει το logbook, οπότε εγώ προσπάθησα να βρω την αγγλική. Στην αρχή, επειδή τώρα δεν υπήρχε αγγλική έκδοση και άρχισε τώρα σιγά να εκτυπώνεται, το βρίσκα πολύ ακριβά, δηλαδή σε φάση κάπου στα 25 ευρώ και ήμουνα, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τελικά το βρήκα στη μισή τιμή από αυτή και είπα,
Δεν έχω κανένα μπάζο μπαϊκνίδο στην συλλογή μου. Πολύ βασικό. Θα μου πει κάποιος, οκ, okay, έχεις μια τράπουλα, μπορείς πάντα να παίξεις, ξέρω εγώ, East Bridge και όλα αυτά. Αλλά αυτό το παιχνίδι, αν αναλογιστεί κάποιος ότι σε ένα πολυκατάστημα με προσφορές ή στο δικό σας κατάστημα πάτε και σας κάνουν εκπτώσεις, το να πάρει κάποιος το Wizard, από μόνο του θα το βρει στην καλύτερη κάπου στα 8 ευρώ. Με αυτό δίνεις 12,5, 13, 15 βαριά και παίρνεις ένα παιχνίδι που έχεις μια τράμπουλα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν κανονικό μπαζοπαίχνιδο, άμα θες, και αν θες να αφοσιωθείς σε ένα campaign συνεργατικό και να πεις ότι θα παίξω και θα περάσω καλά για κάποιες ώρες, είναι τρελό value for money, δηλαδή μόνο γι' αυτό το πήρα. Εγώ είχα πει, γενικά φέτος έχω πει ότι δεν θέλω να αγοράσω άλλα παιχνίδια. Το έχουμε πει και σε άλλο βίντεο ότι ήθελα να αγοράσω κάποια expansions του Role Player και του Hero Realms, τα οποία ήθελα να τα πάρω από την Essen, αλλά Essen δεν θα γίνει. Και με το που το είδα αυτό και είδα το τι γίνεται, και έτυχε μάλιστα την περίοδο εκείνη, το έκανε και review ο άμενος μου reviewer, of Drive-Thru Reviews, review, που τον πάω πάρα πολύ, και έχουμε πολύ κοινά γούστα. Και με το που το είδα και το εξήγησε και αυτό, κατάλαβα πως παίζει, λέω, και αυτό το παιχνίδι είναι σίγουρα για μένα. Θα ακουστεί τώρα λίγο ακραίο αυτό που θα πω. Είναι ένας από τους πιο innovative μηχανισμούς που έχω δει τα τελευταία χρόνια στα επιτραπέζια. Παίρνει μια πολύ απλή ιδέα, παίρνει μια ιδέα που υπάρχει αρκετούς 2-3 αιώνες στα χαρτιά και την κάνει τελείως κόντρα. Δηλαδή, τα μπαζοπαίχνιδα στηρίζονται σε αυτό, στο ότι παίζουμε ανταγωνιστικά. Βέβαια υπάρχουν και παραλλαγές σίγουρα που παίζεις με ζευγάρι και τέτοια, αλλά το να παίξεις τελείως συνεργατικά ένα τέτοιο παιχνίδι είναι κάπως κόντρα. Και το συμπληρώνει με το campaign που νομίζω το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το campaign γενικά, όπως σας είπα, έρχεται με 50 αποστολές. Μ' αρέσει που η εταιρεία η ίδια το προωθεί πολύ. Έχει βγάλει συν 15 αποστολές με το Deimos campaign, ένα δικό της, και τα δίνει free, print the play, εγώ που κατέβασα απλά στο κινητό και υπάρχουν, μπορείς να τα παίξεις οποιαδήποτε στιγμή, δηλαδή αυτές τις αποστολές. Άρα δηλαδή έρχεται με 65 αποστολές, αυτές οι 15 που λέω ανεβαίνει πολύ δυσκολία, δηλαδή σου βάζει μέσα πολύ ωραία πραγματάκια, πολύ challenging, αλλά στο κανονικό παιχνίδι όσο ανεβαίνεις ανεβαίνει και το challenging. Τι γίνεται όμως τώρα, για να είμαι δίκαιος. Βάζει 50 αποστολές, αλλά σαφώς δεν είναι 50 τελείως διαφορετικές αποστολές. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι υπάρχουν 5 με 10 διαφορετικά είδη αποστολών και από εκεί πέρα ανεβαίνουν σε δυσκολία. Ένας ωραία βασικά, γιατί κρατάει λίγο και δεν έχεις αυτή την αίσθηση ότι σε βαραίνει σαν παιχνίδι. Και όταν καταφέρνεις κάτι που είναι δύσκολο σαν αποστολή, είναι και έχει πάρα πολύ, έτσι, είναι ωραίο ρε παιδί, το χαίρεσαι. Το γλεντάς, το βαράς high five και τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή περνάμε πάρα πολύ ωραία. Άρα όπως καταλαβαίνετε, αυτό που σας έδειξα πριν το mission, όσο περνάει το campaign να ανεβαίνει. Κάποια στιγμή δηλαδή έχεις πρώτα αυτά τα 2, μετά πάει στα 3, πάει στα 4, στα 5, μετά σου βάζει κάτι στο βάζεις, μετά σου βάλει και το ωμέγα. Δηλαδή πάει έτσι. Τυπικά δηλαδή έχουμε αυτό που σας είπα, κάπου στις 10 διαφορετικές αποστολές, οι οποίες όμως αυξάνονται δυσκολία. Το οποίο δεν είναι κακό, ή μπορεί κάποιος απλά αυτό που σας είπα να το δει, ότι προσπαθείς να λύσεις 50 διαφορετικά puzzles. Είναι καταπληκτικό παιχνίδι, σας λέω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Παίρνει ένα πολύ απλό μηχανισμό και τον γυρίζει, ειλικρινά, νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι που μου έρχεται στο μυαλό που είχε τόσο πολύ καινοτόμο μηχανισμό ήταν το Love Letter, αλλά το Love Letter δεν δανείστηκε από πουθενά ένα μηχανισμό. Εδώ παίρνει ένα μηχανισμό, ο οποίος υπάρχει, ξαναλέω, αιώνες, και δημιουργεί κάτι καινούριο τελείως. Και δεν είναι ότι δημιουργεί κάτι καινούριο, δημιουργεί ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω μπορεί να παιχτεί, αν υπάρχει κατηγορία παιχνιδιού που μπορεί να παιχτεί ένα παιχνίδι που, από ανθρώπους που δεν παίζουν καν επιτραπέζια, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, να άμα βρεις έναν θείο στο χωριό που έχεις και του πεις bridge, whist και να παίξουμε και πρέπει να κάνουμε αυτό και είμαστε στο διάστημα, να πω εδώ ότι λειτουργεί απίστευτα το θέμα, το πώς πρέπει να συνεννοηθείς. Δηλαδή, στο βγάζει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι πολύ έξυπνο, δηλαδή το δέσανε πάρα πολύ ωραία και αυτό. Νομίζω ότι ο θείος αυτός από το χωριό θα μπορέσει να το παίξει, να παίξει ακόμα και αυτό. Δηλαδή, θα του φανεί πολύ intrigue και πολύ ενδιαφέρον.
που απλά μπορεί να παίζει χαρτιά, ας πούμε. Δηλαδή είναι το πιο, από τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια που μπορεί να παιχτεί από όλους. Τις αποστολές, τα πρώτα 6 μίσων είναι υψηλό δοκιμαστικά, σε βάζει πολύ χαλαρά στο παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι είναι... Γι' αυτό ανέβηκε γρήγορα. Εγώ προσωπικά το λάτρεψα, ειλικρινά. Όταν θα παίξω όλο το campaign θα δω, προς το παρόν του έχω βάλει 9. Όταν θα παίξω όλο το campaign θα δω προς τα που θα κινηθεί. Αν κρίνω και από το campaign που βγάλανε, το Deimos campaign που το βγάλανε όπως ξαναείπα δωρεάν, υπάρχει στο site της εταιρείας και μπορείτε να το κατεβάσετε, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα βγει expansion, expansions, το πιστεύω, και αυτό που βλέπω είναι ότι μπορεί το παιχνίδι να πάει σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις κάθε φορά, δηλαδή μπορεί να βγουν expansions άπειρα. Μπορεί να βγει expansion standalone που αντί για αριθμούς θα έχει κάτι άλλο μέσα που να καθορίζει. Και να έχεις πάλι τράπουλα. Μπορεί να βγει expansion που να μην βάλει την τράπουλα, αλλά να σου βάλει ένα campaign μέσα και να κάνει ένα campaign που θα έχει νόημα σε κάθε αποστολή. Δηλαδή θα κερδίζεις κάτι όσο προχωράς το campaign. Πραγματικά μπορεί να το κάνουν να εξελιχθεί σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μετά από τόσα χρόνια βγαίνουν άνθρωποι με τέτοιες απλές ιδέες και δημιουργούν τόσο καινοτόμα πράγματα. Και ξαναλέω, το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί από κάποιον που δεν παίζει καθόλου επί τραπέζια, μέχρι από κάποιον, εμείς στην παρέα μας τώρα που το παίξαμε τετράδα, παίζουμε όλοι και βαριά επί τραπέζια. Δηλαδή είμαστε άτομα που θα κάτσουν να αφοσιωθούν, ξέρω εγώ, ένα ολόκληρο απόγευμα να παίζουν ένα επί τραπέζιο. Και παίξαμε αυτό και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, αν, ξανά είπα, αν κάποιος δεν του αρέσουν τα συνεργατικά και τα campaign, δεν του το προτείνω. Αλλά αν σας αρέσουν τα μπαζοπαίχνιδα, αν σας αρέσουν τα συνεργατικά, αν θέλετε να δώσετε 10-15 ώρες και να περάσετε καλά, είναι αυτό το παιχνίδι του καλοκαιριού, ρε παιδιά. Που, όπως το Take 5, όπως και το Wizard, το Whist, όλα αυτά τα παιχνίδια που θα κάτσεις το βράδυ, καλοκαιράκι, στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, με 4-5 φίλους, θα ράξετε, θα πείτε, να κάτσουμε, ξέρω εγώ, έξω στην αυλίτσα, να πάρουμε τις πυρίτσες μας και να παίξουμε κάτι χαλαρό, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε. Είναι αυτό το παιχνίδι. Αλλά χωρίς να σημαίνει ότι σε πάει το παιχνίδι από μόνο του. Πρέπει να σκεφτείς. Και ξαναλέω, έχω διαβάσει όλες τις αποστολές και σιγά σιγά πραγματικά όσο ανεβαίνει το παιχνίδι, όσο περνάνε αποστολές, γίνεται και πιο δύσκολο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμείς τώρα, σας λέω, σε ένα απόγευμα καταφέραμε, όπως είπα, 22 missions να τα βγάλουμε σε ένα απόγευμα, 5 ώρες περίπου. Φαντάζομαι ότι αργότερα όσο πηγαίνεις θέλει και πιο πολύ. Άρα γι' αυτό υπολογίζω ότι περίπου κάπου εκεί θα βγει. Δεν ξέρω πόσες φορές θα αποτύχουμε. Αυτά για σήμερα. Γράψτε τα σχόλιά σας για το review. Σας είπα 9 από μένα. Ένα παιχνίδι που έχει ανέβει πολύ γρήγορα και το αξίζει. Πραγματικά το αξίζει. Γράψτε τα σχόλιά σας για το review. Αν νομίζετε ότι θα μπορούσα να αλλάξω κάτι, αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο ή ποια λάθη μπορεί να έκανα για να τα διορθώσω στο editing. Να είστε καλά. Ήμουν ο Κωνσταντίνος, Television, φιλούκια. Θα τα πούμε σύντομα και μέχρι τότε να παίζετε επί τραπέζια.